Ούτε καλά καλά 3 μήνες δεν έχουν περάσει από τη στιγμή που μεταστοποιήθηκε η ύπαρξη του Μάριο Ράμπιτς και να που έχουμε κιόλας στα χέρια μας την ολοκληρωμένη μορφή αυτού του θεότερου πειράματος. Μέσω μιας περίεργης συγκυρίας γεγονότων περιλαμβάνει ένα VR headset, ένα πλυντήριο με επιλογή απρογράμματος στο Time Circuit DeLorean από τον Back to the Future και μια σκούπα ρούμπα, εισβάλλουν στο Mushroom Kingdom εκατοντάδες μεταλλαγμένα Ράμπιτς που σπαίνουν τον πανικό αδιακρίτως. Μοναδική λύση προσφυγή στα όπλα. Αν και αρχικά δεν μπορεί να προκαλέσει αναπανόρθους εφιάλτες εικόνα το οπλισμένο με Blaster Mario, το Kingdom Battle αποδεικνύει περίτανα δεν υπάρχουν κακές ιδέες παρά μόνο άσχημες υλοποιήσεις. Η πρώτη εντύπωση που αφήνει το παιχνίδι είναι ότι πρόκειται για κάποιο απλοϊκό Kid XCOM clone. Η αλήθεια είναι περισσότερο σύνθετη και ενδιαφέρουσα φυσικά. Το Mario Rabbids χωρίζεται σε δύο πολύ διαφορετικά μεταξύ τους παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι βασίζεται στην εξερεύνηση του Mushroom Kingdom και στην επίλυση των γρίφων. Εδώ εντοπίζουμε και τις περισσότερες ομοιότητες με τα παραδοσιακά παιχνίδια Mario. Έχουμε τη συλλογή νομισμάτων, έχουμε το σπάσιμο των blocks, τη γρήγορη μετακίνηση διαμέσου των σωλήνων και την εξεύρεση των κρυφών περιοχών μέσω απλοϊκών γρίφων. Δεν έχουμε άλματα και απουσιάζει εντελώς το platforming, αλλά στη διαδρομή, αν μη τι άλλο, θα απολαύσουμε τη φανταστική καλλιτεχνική διεύθυνση. Η κάμερα διατηρεί ισομετρική προοπτική και καλό θα ήταν να τη συνηθίσετε γρήγορα, γιατί έτσι διατηρείται και κατά τη μάχη που αποτελεί και το δεύτερο και σημαντικότερο παιχνίδι. Η turn-based μάχη περισσότερο βασίζεται πάντως σαν το Wars της Ubisoft παρά στους μηχανισμούς του παιχνιδιού της σφύραξης. Για ξεκίνημα δεν υπάρχει καθόλου Fog of War. Ολόκληρος ο χάρτης και τα encounters που αυτός διαθέτει αποκαλύπτονται με το ξεκίνημα της αποστολής. Παράλληλα, η δόμηση του γύρου είναι εντελώς υποτυπώδης, επιτρέποντας την οργάνωση των κινήσεών σας με τη σειρά που εσείς επιθυμείτε, ακόμα και αλλάζοντας το ενδιάμεσο το χειριζόμενο χαρακτήρα. Κάθε ήρωας διαθέτει μέχρι 3 ενέργειες στο γύρο που συνοψίζονται στην κίνηση, στην επίθεση και στην ενεργοποίηση ενός unique ability. Κάθε ability διαθέτει το δικό του χρόνο επαναφόρτησης ή κατά κόσμο cooldown, επομένως ένα στρατηγικό πλάνο θα πρέπει να το χαράξετε πρωτού αρχίσετε να πατάτε αδιακρίτως κουμπιά. Υπάρχουν ακόμα δύο abilities τα οποία είναι κοινά για όλους τους χαρακτήρες. Πρώτον, η slide επίθεση που σας επιτρέπει να περάσετε προσωρινά από τετράγωνα αντίπαλης μονάδας για να κάνετε επιπρόσθετους πόντους ζημιάς. Και δεύτερον, το team jump που επεκτείνει την εμβέλεια κίνησης εφόσον χρησιμοποιήσετε κάποιο γειτονικό σας χαρακτήρα για να σας εκτοξεύσει μακριά. Πριν ξεκινήσει το μακελιό, μέσω του Tacticam έχετε μια τελευταία ευκαιρία να αναλύσετε εις βάθος τις θέσεις των αντίπαλων Rabbids αλλά και να αλλάξετε μέσω του μενού Battle HQ τη σύνδεση της ομάδας που χειρίζεστε. Ασχέτως της πολυπλοκότητας μάχης, μόλις 3 άτομα μπορείτε να πάρετε μαζί σας και πάντα το ένα εξ αυτών θα είναι ο Μάριο που σηματοδοτεί και το πιο πολυμορφικό πλήδι της παρέας. Ο Λουίτζι είναι ο κροβολιστής, η Rabbit Peach ο Healer και οι υπόλοιποι 5 που μένουν και ξεκλειδώνουν σταδιακά όσο παίζετε, μοιράζονται αντίστοιχα τους υποστηρικτικούς ρόλους και το βαρύ πυροβολικό με τα Boomshot. Στο ίδιο μενού πραγματοποιούνται οι αγορές καλύτερων όπλων αλλά και το leveling του skill tree των χαρακτήρων. Οι αναβαθμίσεις χωρίζονται σε υποκατηγορίες Movement, Attack, Technique και Other, οπότε σας δίνεται η ευχαίρεια να ρίξετε το βάρος ανάπτυξης εκεί που ακριβώς επιθυμείτε. Τα encounters αλλάζουν ριζικά από κόσμο σε κόσμο και η δυσκολία κλιμακώνεται σταδιακά χωρίς ποτέ να φτάνει σε ιδιαίτερα απαιτητικό σημείο, αρκεί να μην αμελείτε να ανανεώνετε το πλωστάσιο των ηρώων σας. Πέρα από το βασικό campaign που απαιτεί περίπου 25 ώρες για την ολοκλήρωσή του, στο Mario Rabbids υπάρχει ένα σύνδετο με την κεντρική ιστορία Co-op Mode, όπου δύο παίκτες ενώνουν τις δυνάμεις τους ενάντια στο AI. Εδώ οι ισορροπίες ανατρέπονται μερικώς, αφού πλέον ο κάθε παίκτης ελέγχει δύο χαρακτήρες και όχι τρεις, δίνοντάς μας στο σύνολο μια τετραμελή ομάδα. Το Mario Rabbids αποτελεί δίχως άλλο την έκπληξη της χρονιάς και παρά το αρχικό κλίμα δυσπιστίας είναι μάλλον ο καλύτερος third party τίτλος που θα συναντήσουμε στο Switch αυτή τη στιγμή.